ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και έτσι μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και έτσι μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και έτσι μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σιγαρι Θεόσιμον εκτός σου άλλων ουκ είδουμε, το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμε τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δι' εμάς θανάτων θάνατων όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Χριστός Ανέστη. Να είστε ευλογημένοι, να είστε και χαριτωμένοι. Καλώς ορίσατε λοιπόν αυτές οι μέρες, όχι μόνο για τους χριστιανούς, τους ορθοδόξους, αλλά και για όλον τον κόσμο είναι οι σημαντικότερες. Διότι όλη η ανθρωπότητα περίμενε κάποιον για να τον πληροφορήσει και να τον σώσει. Διότι οι άνθρωποι πηγαίνανε όλοι στον Άδη. Δηλαδή, πεθαίνανε όλοι πνευματικά. Ήταν χωρισμένοι από τον Θεό. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Ώσπου ο καλός ο Θεός έστειλε τον Υιό του, τον αγαπητό, και θυσιάστηκε. Και τι θυσία, τι βασανιστήρια, τι ξεφτελισμούς έχει πάθει, και όλα αυτά για τον άνθρωπο, για να ξαναενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και να έχει τώρα ο άνθρωπος ελπίδα πλέον για να πηγαίνει στον προορισμό του που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Φανταστείτε πόση χαρά πρέπει να έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Αλλά παρόλο ότι ο Χριστός μας, ο οποίος είναι ο Θεός μας, ήρθε για όλους τους ανθρώπους, για όλον τον κόσμο, αλλά δεν τον δέχονται οι άνθρωποι, δεν τον δέχονται όλοι οι άνθρωποι, ότι είναι ο Θεός μας και ο Κύριος μας και ο Σωτήρας, και ο Σωτήρας μας. Και κατ' επέκταση δεν θα σωθούν όλοι, παρόλο ότι ο Χριστός ήρθε για όλους, σταυρώθηκε για όλους, αναστήθηκε για όλους, αλλά δεν θα σωθούν όλοι, όχι γιατί δεν μπορεί ο Χριστός να μας σώσει όλους, αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να σωθούν. Διότι αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Ήρθε ο Χριστός και σώζονται όλοι οι άνθρωποι. Είτε εφαρμόσουν τις εντολές του και τους νόμους του, είτε όχι. Γιατί το ακούω και αυτό κάποιες φορές από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άγνοια ενδεχομένως. Λέει, αφού ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς να σώσει. Ναι, για τους αμαρτωλούς. Όμως άφησε μια συνταγή. Όπως αφήνουν και δίνουν και οι γιατροί μια συνταγή. Θες να γίνεις καλά, να η συνταγή. Θα πάρεις τα φάρμακα αυτά, θα πάρεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο και θα σωθείς, θα θεραπευτείς. Έτσι και ο Χριστός μας έφερε τα φάρμακα της σωτηρίας, έδωσε τη συνταγή στον άνθρωπο και σου λέει όποιος θέλει. Γιατί ο άνθρωπος έχει το αυτεξούσιο, έχει την ελευθερία να θέλει ή να μην θέλει. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν θέλουνε. Και όχι αυτοί οι αλλόθρησκοι μόνο. Αλλά δεν θέλουνε και οι Ορθόδοξοι, οι βαπτισμένοι. Νομίζω ότι θα μπορείτε να το διαπιστώσετε αυτό και με τους ανθρώπους και, και στο οικογενειακό σας περιβάλλον ενδεχομένως. Ναι. Και το οξύμορο ποιο είναι, ότι ακόμα και οι Ορθόδοξοι, είναι να λυπάται κάποιος, δεν ξέρουν τον σωστό χαιρετισμό αυτών των ημερών. Και ακούτε και ακούμε πολλές φορές, τους λέμε Χριστός Ανέστη,
αληθώς ο Κύριος, λέει. Τι σχέση έχει ο αληθώς ο Κύριος με το Χριστός Ανέστη? Ή χρόνια πολλά. Μα τι να τα κάνεις τα χρόνια πολλά? Ήρθε ο Χριστός για να σου κάνει χρόνια πολλά εδώ? Θα μου πείτε, και ποιος είναι ο σωστός χαιρετισμός? Και μάλιστα όχι μόνο αυτόν τον ημερών, αλλά 40 μέρες. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Εάν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, εισμάτην όλα. Άρα η Ανάστασή Του πρέπει να ακούγεται και να μας θυμίζει και εμάς και να είναι βίωμα και σε εμάς ότι αυτό που σώζει τον άνθρωπο είναι η Ανάστασή Του. Διότι αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός μας, εισμάτην όλα. Τίποτα. Μπορεί να είναι και αληθής, μπορεί όλα, όλα. Το Κύριο Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Λοιπόν, αληθώς ήταν ο Κύριος και πριν την Ανάστασή Του. Σωζόταν κανένας, όλοι πήγαιναν στον Άδη. Άρα η Ανάστασή Του είναι αυτή που δίνει ελπίδα στον άνθρωπο. Που μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Και βέβαια με κάποιες προϋποθέσεις όμως, ε. Γιατί μετά την Ανάστασή Του άφησε ο Χριστός μας μία συνταγή. Και λέει, θέλετε τώρα να είσαστε μαζί μου αιώνια, να σωθείτε. Άφησε τη συνταγή που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Ο ίδιος την άφησε. Άφησε και κάτι άλλο, το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να αφήσει στον άνθρωπο. Το σώμα του και το αίμα του. Μια άλλη συνταγή που προηγείται βέβαια, που την άφησε στους Αποστόλους. Τι είπε? Πορευθέντες, μαθητεύσαντες, πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όσοι βαπτιστούνε, λέει, θα σωθούνε. Όσοι δεν βαπτιστούνε και δεν πιστέψουνε, δεν θα σωθούνε. Αυτή είναι η κόρη μου. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Κι άλλοι από πίσω και άλλοι. Αληθώς Ανέστη. Αυτός είναι ο Χριστός. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Χριστό, έχει χαρά, έχει αγάπη, έχει τα πάντα, έχει. Τα μεταδίδει ο Χριστός από εκεί. Λοιπόν, η Ανάσταση λοιπόν του Κυρίου μας είναι το κέντρο του ανθρώπου. Και ξέρετε, αν ο Χριστός μας δεν είχε αναστηθεί, η πίστη μας ήταν στον γκρεμό. Δεν είχε κανένα νόημα. Το κήρυγμα των Αποστόλων δεν θα είχε κανένα νόημα εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί. Και εμείς πώς ξέρουμε ότι αναστήθηκε? Διότι μετά την Ανάστασή Του 40 μέρες παρουσιαζότανε σε κόσμο. 40 μέρες και τους μιλούσε για τη Βασιλεία των Ουρανών, τους έδινε οδηγίες, έτρωγε κιόλας και μαζί τους που δεν χρειαζότανε, αλλά για να τους δείξει εκεί και να τονώνει και την πίστη. Ναι. Και τι άλλο είναι η απόδειξη της Αναστάσεως του Κύριου? Διότι εκείνοι οι άνθρωποι που τον ακούσανε, τον είδανε, το γευτήκανε, δώσανε τη ζωή τους. Είτε οι Απόστολοι, είτε οι άλλοι που συναντηθήκανε μαζί Του. Και κατ' επέκταση μέχρι σήμερα. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, είναι φοβερό. Πώς εκείνοι φοβισμένοι, πριν την Ανάσταση του Χριστού, φοβισμένοι οι Απόστολοι Του, κρυφτήκανε εκεί για το φόβο των Ιουδαίων, λέει. Ναι. Σαν τα πουλιά που τα κυνηγάει κάποιο γεράκι και κρύβονται, ξέρω. Έτσι κρυβόντουσαν. Και μετά την Ανάστασή Του εκείνα, τα φοβισμένα εκεί, τα ανθρωπάκια βγήκανε και κηρύξανε σε όλο τον κόσμο. Ε. Και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι γίνονται ορθόδοξοι, χριστιανοί, και πεθαίνουν για τον Χριστό. Έχουμε μάρτυρες μέχρι σήμερα και θα έχουμε μέχρι
συντελείας του αιώνος. Και όλα αυτά απορρέουν από την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι. Εσείς λοιπόν, τι πήρατε από αυτήν την Ανάσταση? Πήρατε τίποτε? Για πείτε μου. Δύναμη να συνεχίσουμε. Εσένα θα στα πω στο τέλος. Με ρωτάτε, απαντάω. Δεν ρώτησα εσένα. Λοιπόν, τι πήρατε εσείς από την Ανάσταση του Χριστού? Διότι ο Χριστός μας έδινε τόσα δώρα αυτές τις μέρες και συνεχίζει να δίνει βέβαια. Εσείς πήρατε τίποτα? Ζητήσαμε να μας βοηθήσει να κόψουμε τα πάθη που έχουμε. Αν καταφέρουμε τον παλιό άνθρωπο και εμείς να τον σταυρώσουμε. Ξέρω αν τα καταφέραμε. Δηλαδή εδώ ο Χριστός με τη χάρη του έκανε τόσα θαύματα, τόσα, και κάνει, συνεχίζει να κάνει, διότι όλα τα θαύματα που γίνονται μέχρι σήμερα είναι εξαιτίας της Αναστάσεως του Χριστού. Και σας δεν μπόρεσε δηλαδή να σας κάνει, να σας απαλλάξει από τα πάθη και τις αδυναμίες? Τι δεν πάει καλά τελικά? Μάλλον θα έχουμε κάτι, θα έχω κάτι αναξιολόγητο, δεν ξέρω. Το κοίτα στην Μαρία, δεν μου φεύγει λίγο. Δεν μπορώ να το νικήσω. Μάλιστα. Ίσως δεν το ζητήσατε με την καρδιά σας, γιατί ο Χριστός δεν βλέπει τι του λέτε, δεν βλέπει στο μυαλό, δώσ' μου λέει την καρδιά σου λέει. Από εκεί βγαίνουν οι αποφάσεις. Από εκεί ο άνθρωπος αγαπάει ή μισεί. Εάν η καρδιά δεν μισήσει το πάθος και την αδυναμία, ο Θεός δεν μπορεί να τον απαλλάξει, αφού αν δεν το μισείς σημαίνει ότι τα αγαπάς. Και ο Θεός, ο Χριστός μας, σέβεται την ελευθερία σου. Θα το μισήσεις αυτό για να αποδείξεις ότι δεν το θέλεις, για να μπορέσει ο Θεός να σε απαλλάξει. Δεν μπορείς να λες και πονάω και μ' αρέσει. Αν πονάς και θες να απαλλαγείς, θα το ζητήσεις. Όχι και μ' αρέσει, δεν γίνεται αυτό. Τι λες, κορούλα μου? Έτσι είναι. Ναι. Γι' αυτό οι αποφάσεις μας να είναι δυνατές και απόλυτες. Χριστέ μου, κάνε μου να μισήσω τα πάθη μου και τις αδυναμίες μου. Βοήθησέ μου, νέκρωσέ μου τον παλιά άνθρωπο να πεθάνει και να αναγεννηθεί ο καινούριος άνθρωπος, ο έχριστο άνθρωπος. Εσύ εκεί, να είσαι εσύ το αφεντικό μέσα στην καρδιά μου. Γιατί αυτή η καρδιά ανήκει στο Χριστό και εμείς την έχουμε δώσει στον διάβολο. Λοιπόν, πότε θα το κάνουμε έξωση των άλλων εκεί για να βάλουμε άλλο νικάρι, το νικάρι που λέγεται ο Χριστός, τη χάρη του. Πότε θα το κάνουμε αυτό? Όταν γεράσουμε? Κύριε Ελέησον, εδώ βλέπω ηλικίες, αν πιάσω από τη δικιά μου, ναι, θα έπρεπε να φύγουμε από καιρό, αλλά μας κρατάει ο Θεός. Μας κρατάει, γιατί μας κρατάει, για να του τρώμε τα αυγουλάκια? Όχι, για να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή, να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Για δείτε λίγο με τον εαυτό σας, να δείτε τι έχετε σαν κέντρο της ζωής σας. Θα διαπιστώσετε και θα διαπιστώσω και εγώ με τη σειρά μου ότι δεν έχουμε βάλει σαν κέντρο της ζωής μας το Χριστό. Δεν είμαστε χριστοκεντρικοί. Τι είμαστε? Κοσμοκεντρικοί. Τον κόσμο. Τι κάνει ο κόσμος, θα κάνω κι εγώ. Το κοσμικό φρόνημα. Μα το κοσμικό φρόνημα όμως κοίται με τον άλλον, με το λεγάμενο. Δεν έχει σχέση με τον Χριστό, το φρόνημα το κοσμικό. Πού διαφωνείτε, για πείτε μου, διαφωνείτε? Και ο Χριστός είναι ξεκάθαρος. Δεν μπορείτε, λέει, να δουλεύετε δύο αφεντικά. Εκεί που θα εργαστείτε, από εκεί και θα πληρωθείτε, λέει. Αν εμείς εργαζόμαστε στο κοσμικό φρόνημα, το αφεντικό είναι από εκεί.
Τι έχει το αφεντικό εκείνο να μας δώσει για να μας πληρώσει? Να σας πω τι έχει. Έχει άγχος, έχει φοβίες, έχει ανασφάλειες, έχει ψυχολογικά, έχει ψυχοφάρμακα, έχει μόλικα πράγματα. Εν αντιθέσει το άλλο το αφεντικό. Το άλλο αφεντικό, αν εργαστούμε στο άλλο αφεντικό, τι έχει, να δείτε τι έχει. Έχει χαρά, έχει αγάπη, έχει ειρήνη, έχει πίστη, έχει εγκράτεια, έχει μακροθυμία, έχει Χριστότητα, έχει και κατ' επέκταση έχει και βασιλεία των ουρανών. Παράδεισο. Για σκεφτείτε, και εμείς οι ταλέποροι, ούτε και σαν τα ψάρια να ήμασταν, πάμε στο αφεντικό το άλλο, που δίνει μόνο δηλητήρια. Και μας έχει ετοιμάσει κιόλας την κόλασή του. Πού είναι το μυαλό εκεί να το βάλουμε, αυτό το μυαλό το οποίο είναι ξουράφι για όλα τα άλλα, εκτός για αυτό εδώ, το σημαντικότερο. Μήπως σας αδικώ, τα λέω για μένα, να τα ακούω εγώ. Εσείς το έχετε πιάσει το νόημα από ό,τι φαίνεται. Μακάρι. Τι λες ευλογημένη, για πες μου. Το κοσμικό φρόνημα. Το κοσμικό φρόνημα. Τι μας εμποδίζει να το πετάξουμε στα σκουπίδια, για εκεί που είναι, τι μας εμποδίζει, να πούμε Χριστέ μου, ανέλαβε μας από σήμερα, όχι από αύριο. Τι είναι αυτά που συγγενεύει με το κοσμικό φρόνημα, και το εξωτερικό μας και το εσωτερικό μας. Τι συνήθεια, δεν ξέρω. Οι πειρασμοί. Δεν ξέρεις. Να σου πω εγώ. Τα πάθη συγγενεύουν με το διάβολο. Ο εγωισμός, η περηφάνεια, η ωραιοπάθεια, τι ωραία που είμαι να μ' αρέσει ο κόσμος εκεί, η μόδα, ο θυμός, η οργή, η σκληροκαρδία. Ο εγωισμός. Ναι, όλα αυτά είναι παράγωγα του αλλούνου και δουλεύουν πάνω σε αυτά. Και ξέρετε, κάθε πάθος συνοδεύεται και από ένα δαιμόνιο, που αν μπορούσα να τα συγκεντρώσω τώρα εδώ, θα γεμίζαμε τάγματα εδώ, λεγιώνες θα ήτανε. Γιατί υπάρχει ένα πάθος που δεν το έχουμε εδώ μέσα, εκτός τα παιδιά που ακόμα ίσως δεν προλάβανε να τα έχουνε, αλλά εμείς οι μεγάλοι νομίζω ότι δεν υπάρχει πάθος που δεν το έχουμε. Πείτε μου κανένα πάθος που να μην το έχουμε. Άρα, ποιο φιλοξενούμε? Δεν φιλοξενούμε τον άλλον? Δεν δουλεύουμε με το άλλο το αφεντικό, το οποίο πληρώνει κόλαση? Και μάλιστα από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό δεν υπάρχει χαρά στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει τίποτε καλό, επειδή εργαζόμαστε στο άλλο το αφεντικό. Έτσι. Το άλλο το αφεντικό είναι φτωχός. Δεν έχει να δώσει τίποτε καλό. Και μάλιστα είναι και χερέκακος. Χαίρεται με το κακό. Δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να έχουμε και εδώ μέσα. Να χαίρονται οι άνθρωποι με το κακό. Όταν ακούμε έναν άνθρωπο που δεν το θέλουμε, έπαθε κάτι, αχ, είδες, να, δεν το λέγα εγώ, τι είναι αυτός. Και υπάρχει μια χαρά. Χαρά με κακία δηλαδή, επειδή έπαθε κάτι τον οποίο εμείς δεν το θέλουμε. Να χαίρεσαι με το πόνο του άλλου. Σταμάτα. Κρατιέμαι με το ζόρι. Φαντάσου και να μην κρατιότανε. Είναι λες. Θα μου την ξαναφέρεις. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έχετε καμιά ερώτηση έτσι να το συζητήσουμε? Έχω απορία που την εξέφρασα και στη Μαρία. Με το θέμα του Αγίου Φωτός, που οι τηλεοράσεις, άλλοι προβάλλουν ότι είναι θαύμα, άλλοι ότι είναι τελετή. Και διχάζουν, ας πούμε, τον άνθρωπο, τον πιστό. Ή τον αυτό που προσπαθεί να πιστέψει. Αυτό το θέμα το είχαμε ξανασυζητήσει εκτενέστερα και δεν ξέρω αν αξίζει να το ξανασυζητήσουμε, διότι πάντοτε τέτοιες μέρες, είτε Χριστουγέννων, είτε του Πάσχα, είτε οτιδήποτε,
ο διάβολος με τα όργανα του δεν θα καθίσει έτσι. Δουλεύει και αυτός δουλεύει. Ε? Συνεργατικός. Οπότε προβάλλει θέματα τα οποία να κλονίσουν την πίστη των χριστιανών. Ναι. Που εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τις πληροφορίες αυτονών να γνωρίζουμε αν είναι αληθινό ή καλπικό. Έχουμε αποδείξεις εμείς, όχι ενδείξεις, αποδείξεις. Πόσοι χριστιανοί μας έχουν βρεθεί αυτοπροσώπως εκεί. Την ημέρα της Αναστάσεως που βγαίνει το Άγιο Φως μόνο του. Και η απόδειξη ποια είναι, ότι δεν είναι τεχνητό φως. Διότι στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν καίει. Το βάζεις στα γένια σου εδώ, στα μαλλιά σου και δεν καίει. Και μετά από δύο λεπτά, δεν ξέρω πόσα λεπτά, ξαναπαίνει τη φυσική του κατάσταση. Τουλάχιστον 10 λεπτά δεν καίει. Δεν ξέρω πόσα λεπτά είναι, πάντως στην αρχή δεν καίει. Αν ήταν τεχνητή, τόσο είχε κάνει παραμάζωμα εκεί. Διότι... Ένα παράδειγμα μπορούμε να πούμε. Ναι, ναι. Την Ολυμπιακή Φλόρνα, η οποία ανάβει από το κάτω από το Ιστομήλιο, την πιστεύουμε και την κυκλοφορούμε σε όλο τον κόσμο. Αμάν χειροκροτάμε, ήρθε. Δεν τους κόντεψα να μην πάνε να φέρουν το Άγιο Φως. Παιδιά, το φως ανάβει από μόνο του. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, από σύντον γέροντα. Ενισχύει την πίστη μας. Έτσι. Η πίστη μας είναι αυτό που είπαμε. Ο Χριστός αναστήθηκε. Και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι. Η μοναδική θρησκεία που έκανε στη Μέγα Θεό. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει άλλη θρησκεία που να έχει στη Μέγα Θεό. Έκανες πολύ καλά που το λες. Όμως έλεγε ο Κύριος μας ότι και οι άνθρωποι να μην μιλήσουν, θα μιλήσουν οι πέτρες. Και οι πέτρες μιλάνε μέχρι σήμερα. Βλέπεις την κολόνα εκεί σκισμένη σαν γαρίφαλο, διότι κάποια φορά που δεν θέλανε να το βγάλει ο Έλληνας Ορθόδοξος Πατριάρχης, το Άγιο Φως, το βγάλανε απ' έξω εκεί στο προάβλιο. Ναι. Και μπήκανε οι Αρμένοι, ήταν τότε αν θυμάμαι καλά, είχαν πληρώσει εκεί αδρά. Ο καημένος ο Πατριάρχης με τη συνοδεία του έξω, νόμιζε ότι για τις αμαρτίες του γίνεται αυτό και με πόνο ψυχής προσευχόντουσαν. Και ξαφνικά το Άγιο Φως βγήκε μέσα από την κολόνα. Από την πέτρα. Και είναι μέχρι σήμερα για να βγάζει τα μάτια αυτών των κατεργαραίων ότι εδώ είναι η αλήθεια. Και για μας που είμαστε ορθόδοξοι για τις αμφιβολίες. Ακριβώς. Και μάλιστα ένας μαμεθανός που ήταν πάνω εκεί σε ένα τζαμί και έβλεπε όλη αυτή την κατάσταση, είδε από πού βγαίνει το φως και φώναξε ότι ο Θεός των χριστιανών είναι ο αληθινός Θεός. Τον ακούσαν οι άλλοι δικοί του, ξέρω εγώ, και ανεβήκανε πάνω και τον πετάξανε κάτω. Και εμείς τον έχουμε μάρτυρα. Έως σήμερα τον γιορτάζουμε. Και έρχεται κατεργαραίοι αυτοί εκεί να μας πούν μετά από 1600 χρόνια που γίνεται αυτό ότι είναι πλάνη. Ο Θεός να τους ελέει. Ο Θεός να τους ελέει. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω. Λοιπόν, για πες μου, νεαρέ, εσύ τι απορία έχεις, για πες μου. Εσύ με τα γυαλιά σου εκεί, τι απορία έχεις. Δεν έχεις απορίες, τίποτε. Εκεί με το σχολείο σου πώς θα πας, είσαι ευχαριστημένος εκεί. Με τους δασκάλους σου, με τους καθηγητές σου εκεί. Είσαι ευχαριστημένος. Είναι ορθόδοξο εκεί, το λέει η ψυχή τους. Ή σας πάνε σε άλλες κατευθύνσεις. Η πλειοψηφία δεν είναι, είναι άθεη. Μάλιστα. Άρα η προσπάθειά μας πρέπει να είναι διπλή τώρα. Και για αυτούς προσευχή και για μας. Ναι, στην προσευχή σας λοιπόν να βάλετε ο Θεός να μας στείλει εργάτες στον αμπελώνα του. Να μας στείλει άρχοντες θεοφοβούμενους. Να μας στείλει αρχιερείς που να έχουν φόβο Θεού. Γιατί άκουσα αυτές τις μέρες, τις Άγιες μέρες που η χριστιανοσύνη γιορτάζει το μεγαλύτερο γεγονός της ανθρωπότητος, ότι κάνανε μία γυναίκα ιερέα
Άκουσα. Διακόνησα. Από εκεί ξεκινάει. Είναι ο πρώτος βαθμός της ιεροσύνης. Σιγά σιγά για να μοιάσουμε, λέει, να μοιάσουμε στους Αγγλικανούς που έχουν γυναίκες ιερείς. Έχουν και οι Ευαγγελιστές. Ναι. Όλες εκεί το ιερέσεις. Ναι. Ενώ δεν αναφέρθηκαν καν στις πρώτες διακόνησες, στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους που πήγαιναν μέσα στις φυλακές, ήταν διακόνησες, πήγαιναν στις φυλακές και κοινωνούσαν τους φυλακικούς φυλακισμένους και τους φυλακισμένους. Με την ευλογία των ιερέων φυσικά. Μάλιστα. Δεν αναφέρθηκαν καν σε αυτό. Αναφέρθηκαν ότι πρέπει να μοιάσουμε τους καθολικούς. Να τους μοιάσουμε. Θέλουν να μας ενώσουνε. Ναι. Αυτό. Ναι. Θέλουν να μας ενώσουν με την αίρεση. Και η αίρεση έχει αρχηγό τον διάβολο. Έτσι. Με την αίρεση δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Κολλάζεται. Πάει με τον διάβολο. Και αυτοί θέλουν να μας ενώσουν με τον διάβολο. Βλέπετε, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τι έλεγε πριν τόσα χρόνια. Τον Πάπα να καταράστε. Άγιος ήτανε. Δεν είχε σκοπό να βλασφημίσει, αλλά ήξερε τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και όλη η Ευρώπη τώρα είναι άθεη εξαιτίας του. Και με αυτό θέλουν να μας ενώσουνε. Φοβερό, ε. Από αγάπη, λέει. Από αγάπη. Για σκεφτείτε, απέκτησε ο διάβολος αγάπη και θέλει να μας ενώσει. Ε? Τι αγάπη μπορεί να είναι αυτή. Δαιμονική αγάπη. Έτσι. Εμείς όμως δεν τη θέλουμε τέτοια αγάπη. Και το λέω εμείς διότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι αρχιερείς μας και οι πατριάρχες μας. Εκκλησία είμαστε όλοι οι βαπτισμένοι, ορθόδοξοι, με αγωνιστικό φρόνημα. Είμαστε το σώμα της Εκκλησίας. Ο λαός. Κλήρος και λαός. Όχι μόνο ο κλήρος. Ναι. Όχι μόνο ο πατριάρχης και οι αρχιερείς και η σύνοδος. Όλοι μαζί. Εάν η σύνοδός μας, ο πατριάρχης μας, δεν ορθοτομεί το λόγο του Θεού, όπως έχει γίνει και άλλες φορές, σε άλλες εποχές, το πλήρωμα δεν τον ακολουθεί. Ε? Όπως ένα πίμνιο, όταν ο πιμένας το πάει προς τον κρεμό, το πίμνιο αντιδράει. Έτσι. Έτσι θα αντιδράσει. Θα αντιδράσουμε κι εμείς. Κι άλλες φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε παραδείγματα, έχουμε πατριάρχες οι οποίοι ήταν αιρετικοί. Και η Εκκλησία μας η σημερινή τους αναθεματίζει. Πατριάρχες ήταν, αρχιερείς ήταν, ναι. Και ο Άριος τέτοιος ήταν. Και άλλοι. Ναι. Οπότε, εμείς θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Να προσευχόμαστε βέβαια για αυτούς, ο Θεός να τους φωτίσει, να αλλάξουν πορεία. Γιατί το σκάφος που λέγεται Εκκλησία, την πάνε στα βράχια. Την κυβωτό αυτή προσπαθούν να την πάνε στον κρεμό. Βέβαια και ο καπετάνιος είναι ο Χριστός εκεί πάνω. Όμως χρειάζεται πολύ προσοχή, προσοχή και προσευχή. Από το πλήρωμα, έτσι. Δυστυχώς, εισχωρήσανε κάποιοι μέσα στο πλήρωμα, μέσα στην κυβωτό αυτή που λέγεται Εκκλησία, οι οποίοι είναι ακατάλληλοι. Θα το αναλάβει ο Χριστός και μάλιστα πολύ σύντομα. Θα καθαρίσει την Εκκλησία Του. Θα καθαρίσει την ήρα από το σιτάρι. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές οι δοκιμασίες που περνάμε έχουν αυτό το σκοπό. Να πάρουμε θέση όλοι μας και οι μεγάλοι και οι μικροί. Με ποιον είμαστε. Γιατί ο Χριστός θέλει ξεκάθαρα πράγματα. Ή με μένα ή με τον άλλον. Όχι και με μένα και με τον άλλον. Ε? Και μάλιστα λέει το ναι να είναι ναι και το όχι όχι. Όχι ναι και όχι. Βλέπετε η ιεραρχία μας περισσότερη εκεί.
Δεν τους καταλαβαίνεις με ποιον είναι. Δεν τους καταλαβαίνεις. Δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος τους να πούνε από εδώ ή από εκεί. Ναι. Και από εδώ και από εκεί. Γλυκανάλατα. Γλυκανάλατα. Να τα έχουμε καλά με όλους. Ε? Ναι. Λες και είναι πολιτική. Η πολιτική αυτό κάνει. Ε? Πολιτική βλέπετε για να τα έχουν με όλους καλά. Ε? Ό,τι θέλεις ο καθένας. Εδώ με την πίστη μας δεν είναι έτσι, γιατί ο Χριστός μας είναι ξεκάθαρος. Ή με μένα λέει ή με τον άλλον. Πάρε θέση. Δεν μπορείς να είσαι και με μένα και με τον άλλον. Ε? Το ναι να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Ακριβώς. Και βλέπετε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ακούμε από αρχιερείς μας. Τι ζημιά κάνουνε στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι μεγάλη ζημιά που βγάζουνε τώρα τον εσταυρωμένο, το Χριστό μας, αυτό που αναστήθηκε αυτές τις μέρες, τον βγάζουνε από το ιερό. Αθεόφοβοι, αθεόφοβοι. Το λέει ένα τροπάριο εκεί. Αναστεί το λέει ο Χριστός και διασκορπιστήσονταν οι εχθροί αυτού, οι μισούντες αυτών. Ποιοι είναι αυτοί που το μισούνε? Φαίνεται. Όταν εσύ θέλεις να το βγάλεις τον Χριστό από το ιερό, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να καταλάβουμε αν τον μισείς ή τον αγαπάς. Ε? Μισούνε τον Χριστό οι αθεόφοβοι. Ναι, ναι, εμψυχρό. Και κάτι άλλους νεωτερισμούς ακούμε. Ε? Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Και με προσευχή και με προσοχή και με αγωνιστικό φρόνημα. Μας στέλνει ο Θεός αγωνιστές. Και μάλιστα θέλει τους μάρτυρες των εσχάτων χρόνων. Είμαστε στα έσχατα είμαστε. Πάμε ολοταχώς προς το τέρμα. Και θέλει ο Χριστός μας όπως στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχε τους μάρτυρες του, τους ομολογητές του, έτσι θέλει και των εσχάτων χρόνων. Είμαστε ογδοήτες. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε χρήση αυτή την Ανάσταση του Κυρίου μας, να αντλήσουμε δυνάμεις, να το ζητήσουμε να μας βοηθήσει, να μας φωτίσει και να μας αναλάβει εξ ολοκλήρου. Χριστέ μου, να μην ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου να ζεις εσύ. Και ό,τι θες το θέλω και γιατί το θες το θέλω. Έτσι. Δεν είμαι ελεύθερος, δεν με έκανες ελεύθερο. Να, θέλω ό,τι θες και εσύ. Πείτε το με την καρδιά σας να δείτε τι έχει να γίνει. Ναι, τι λέτε. Θα πάρουμε τέτοιες αποφάσεις. Ή ακόμα και από εδώ και από εκεί. Κύριε λες. Έτσι σε ευλογημένο. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Δεν έχουμε. Ξέρουμε ότι έχετε καμιά βεβαίωση ότι θα είμαστε και του χρόνου εδώ. Τι του χρόνου, την άλλη εβδομάδα, ξέρω εγώ. Εγώ ούτε για αύριο το πρωί δεν έχω καμιά βεβαίωση. Και η αναχώρησή μας δεν έχει να κάνει με ηλικίες. Εγώ είμαι νέος και έχω καιρό. Όχι. Ξέρετε αύριο πόσοι νέοι θα έχουν φύγει. Χιλιάδες νέοι. Και γέροι και νέοι και μικροί. Χιλιάδες. Αν μπορούσαμε να έχουμε τα στατιστικά τα αυριανά, ξέρετε πόσες χιλιάδες νέοι θα φύγουν σαν και εμάς. Και καλά, εμείς είμαστε γέροι. Για μένα το λέω. Αλλά έχουμε και νέους εδώ. Άρα η αναχώρηση δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο Θεός γνωρίζει. Και μακάρι να είμαστε έτοιμοι και όποτε θέλει ας μας πάρει. Εγώ θα προτιμούσα να με είχε πάρει ο Χριστός μας όταν ήμουν νέος, προκειμένου να πάω στον Παράδεισο, παρά τώρα που μου έδωσε τόσα χρόνια και κινδυνεύω να χάσω την αιώνια ζωή, τον Παράδεισο. Έτσι. Γι' αυτό, εφόσον ο Θεός μας ανέχεται, μας δίνει ακόμα ζωή, να μετανοήσουμε και να βάλουμε μια καινούρια αρχή. Μια καινούρια αρχή που θα έχει σαν στόχο τη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι. Αν έχουμε χάσει το δρόμο, να τον ξαναβρούμε. Ο Χριστός μας με την Ανάστασή Του μας έχει δώσει την πηξίδα
μας έχει δώσει και το χάρτη για να μην μπερδευτούμε στον δρόμο. Ας το κάνουμε χρήση και την πηξίδα του και το χάρτη του προκειμένου να μην χαθούμε. Καλώς τότε. Καλώς ο Ραφαήλ. Αυτός εκπαιδεύει τη μάνα του, ξέρετε, για να την κάνει Αγία. Και ο άλλος. Και ο, αυτός είναι ο Ραφαήλ. Λοιπόν, έχετε κάτι να μου πείτε, έτσι, κάποια απορία, κάποιο προβληματισμό. Χαίρομαι να ρωτήσω κάτι. Το παλιά το άκουγα, αλλά τώρα τη λέμε ότι μπήκαμε πολύ σύστημα στην αγάπη. Αγάπη είναι ο Χριστός. Μια παρένθεση θα κάνω για τη λέξη αγάπη. Μέσα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτου προς Κορινθίους, δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα Χριστός. Μόνο η λέξη αγάπη. Ίσον Χριστός δηλαδή, έτσι. Τι δουλειά έχει ο Χριστός με την αγάπη που μας μιλάνε τα τελευταία, τις τελευταίες μέρες, καμία. Για άλλη αγάπη μιλούν αυτοί. Μία φίλη μου μου λέει, είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί και τη Μεγάλη Παρασκευή και στην Ανάσταση είδα πάρα πολύ νεολαία. Λέω, έμειναν μετά την Ανάσταση, μετά το Χριστός Ανέστη έως το τέλος. Όχι, φεύγουν. Θα ήταν προτιμότερο να μην πηγαίναν καθόλου. Αν πρόκειται με τον τρόπο αυτό. Διότι το ξεκαθαρίζει ο ίδιος ο Κύριος μου. Αναστεί το λέει ο Χριστός και διασκορπιστήσω οι εχθροί αυτού. Τους θεωρεί εχθρούς που φεύγουνε μόλις το Χριστός Ανέστη φεύγουνε. Και λέει ξεκάθαρα ποιοι είναι αυτοί που φεύγουνε. Ποιοι ήταν αυτοί που ήταν πριν λίγο και φεύγουνε. Είναι οι εχθροί του Χριστού. Δεν θα ήταν καλύτερα να μην ήταν καθόλου εκεί. Ευλόγησα. Δεν είναι όμως, θα μπορούσαμε να πούμε και ένα στάδιο, δηλαδή πρώτα μπουσουλάει ο άνθρωπος και μετά σηκώνεται και περπατάει. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιοι από αυτούς τους, κάποιοι από αυτούς τους νέους, έτσι έκαναν ένα βήμα πιο κοντά στο Χριστό και ίσως ακόμα απλά δεν γνωρίζουν αυτά που πρέπει. Μήπως είναι και μια παγίδα να εγώ πήγα και άναψα και το κεράκι μου και είμαι εντάξει. Και ο Χριστός είναι ξεκάθαρος. Του λέει ή με μένα ή με τον άλλον. Πώς θα πούμε εμείς ότι είναι ένα στάδιο, ένα μικρό στάδιο. Τίποτα. Ο Χριστός δεν μας έχει ανάγκη. Του λέει ξεκάθαρα. Ή με μένα ή με τον άλλον. Είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος. Διότι και οι μικροί πάνε στην κόλαση. Όχι τα βρέφη, τα βρέφη πάνε κατευθείαν στον παράδεισο, αν είναι βαπτισμένα, ναι. Αλλά μπορείς τώρα να πεις ότι είναι μικρός ένας 15χρονος, 16χρονος, 18χρονος, 20χρονος. Μπορείς να πεις ότι είναι μικρός και ήρθε και άναψε το κεράκι και πήγε με τη φελενάδα του μετά στην καφετέρια ή στο μπαρ. Και να έχουμε ελπίδα ότι αυτός εφόσον ήρθε εντάξει είναι. Από πώς που είναι εντάξει. Γιατί παραπονιέσαι ευλογημένε, εσύ με τα γυαλάκια σου εκεί. Α, δεν παραπονιέσαι, επειδή είσαι νεαρός λέω μήπως τα μέλη πέφτουν εκεί. Ορίστε. Γιατί όχι, γιατί ακόμα δεν. Τις απορίες θέλω να τις πεις τώρα εδώ. Διότι αν δεν τις πούμε στο χώρο το πνευματικό, πού θα τους πούμε. Με τους φίλους μας οι οποίοι είναι φευγάτοι έχουν άγνοια και η άγνοια σκοτώνει, δεν απαλλασσεί η άγνοια. Οπότε είναι πολύ καλό να πεις τις απορίες σου οι οποίες αφορούν και άλλους ανθρώπους, όχι μόνο εσένα. Πες το. Πώς πείθουμε κάποιον ότι το Ευαγγέλιο είναι σωστό? Καταρχήν το να πείσεις κάποιον δεν είναι σωστό πράγμα. Το πείθω είναι κατάσταση που δεν τη θέλει ο Χριστός να πείσουμε κάποιον, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον, έτσι, το δέχομαι. Συμφωνούμε. Λοιπόν, μπορούμε να τον βοηθήσουμε καταρχήν με τη ζωή μας. Αν εμείς η ζωή μας είναι τέτοια που να κηρύττει το Λόγο του Θεού, πώς μπορεί να είναι αυτό. Όταν εμείς εξομολογούμαστε, όταν εμείς εκκλησιαζόμαστε, όταν εμείς νηστεύουμε, όταν εμείς κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, μιλάει η ζωή μας. Το καλύτερο κήρυγμα είναι η ζωή μας. Και αν μας δοθεί ευκαιρία με τη χάρη του Θεού προσευχόμενοι σε μια δεδομένη στιγμή, του λέμε και πόσο γλυκύτατος είναι ο Χριστός μας.
πόση μεγάλη αξία έχει το να είναι ο άνθρωπος με το Χριστό. Και του λέμε και το άλλο, ποιος είναι και ο προορισμός του ανθρώπου, που πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί ζουνε, από πού ήρθανε, γιατί ήρθανε και πού θα πάνε, δεν ξέρουνε. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Θα μπορούμε λοιπόν και με τη ζωή μας, αλλά και με τα λόγια μας, όταν το επιτρέψει και η κατάσταση και ο Θεός, έτσι μπορούμε να το βοηθήσουμε, και εφόσον έχει και καλή προαίρεση. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που με πείσεις και αν με πείσεις. Έχω κάτι τέτοιες καταστάσεις μου έρχονται εδώ. Πω, πω, πω. Ένα λέω, δέκα λένε, τα οποία λένε, και εγώ δεν ξέρω τι. Ωραία, ήρθε στο μοναστήρι, θέλεις να μάθεις κάτι, ξέρω. Ρώτησε και περίμενε, περίμενε την απάντηση. Αλλά τι κάνε, και ρωτάνε και απαντάνε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω, εγώ φαντάζομαι, εγώ κάνω σαν τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι έτσι κάνουν και ρωτάνε και απαντάνε. Μα καταρχήν η πίστη μας δεν είναι λογική, ούτε παράλογη, είναι υπέρλογη. Πάνω από τη λογική είναι η πίστη μας. Γι' αυτό και λέγεται πίστης, εστίδε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων, λέει η πίστης μας. Δεν είναι λογική η πίστης μας. Αν ήταν λογική θα την είχαν βρει οι μαθηματικοί. Έτσι, είναι υπέρλογη. Έτσι. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρούνε το Θεό. Πρέπει να τους αποκαλύπτεται ο Θεός. Γι' αυτό και έχουμε πολλές θρησκείες, επειδή οι άνθρωποι είναι έφυτο να ψάχνουν το Θεό. Αλλά ψάχνοντας ο άνθρωπος το Θεό, μόνος του, εν το εγωισμό του, πέφτει σε πλάνες, πέφτει στα είδωλα, πέφτει στα δαιμόνια. Σε εμάς δεν έχει γίνει αυτό. Οι παππούλιδες μας δεν το βρήκαν το Θεό. Ο Θεός αποκαλύφθηκε στους παππούλιδες μας. Και έτσι έχουμε την αλήθεια, την αληθινή πίστη. Ενώ οι άνθρωποι που υπάρχουν πολλές θρησκείες, ο Θεός επέτρεψε να πάω μέχρι τις Ινδίες και εκεί υπάρχει 1.300.000 θεότητες. Οι άνθρωποι βρήκανε 1.000.000 θεούς εκεί, Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να καταλάβετε τι βρίσκει ο άνθρωπος ψάχνοντας μόνος του, το εγωισμό του. Βρίσκει δαιμόνια και τα κάνει θεούς. Επειδή το έχει ανάγκη ο άνθρωπος, είναι έφυτο να ψάχνει το Θεό, να ψάχνει το δημιουργό του. Αλλά εάν δεν έχει την ταπείνωση και να περιμένει ο Θεός να το αποκαλυφθεί, θα πέσει σε πλάνες. Γι' αυτό και έχουμε και θεότητες πολλές, έχουμε και αιρέσεις πολλές. Όλες αυτές δημιουργούνται από τον εγωισμό. Εγώ θα τον βρω το Θεό. Εσύ θα τον βρεις το Θεό. Ο Θεός δεν αποκαλύφθεται σε υπερηφάνους, σε εγωιστές. Θα πάει εκεί που υπάρχει ταπείνωση. Και οι παππούλιδες μας ταπεινωθήκαν εκεί με τον Απόστολο Παύλο όταν πήγε εκεί στην Αθήνα να κηρύξει. Είχανε σεβάσματα οι παππούλιδες μας, κάτι είδωλα εκεί, αγάλματα, ξέρω εγώ. Είχανε και ένα στον άγνωστο Θεό. Γι' αυτόν ήρθα, είπε ο Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα όταν άρχισε να εξιστορεί τα γεγονότα της Αναστάσεως του Χριστού, υπήρχε ένας, πολλοί υπήρχανε βέβαια, ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης, ο οποίος κρατούσε σημειώσεις. Είχε ένα σημειωτάριο και κρατούσε σημειώσεις το τι γίνεται στο πλανήτη. Και είχε σημειώσει στο τευτέρι του, θα μπορούσαμε να πούμε, το γεγονός που είχε, ενώ ήταν μεσημέρι, είχε νυχτώσει και το είχε γραμμένο και την ημερομηνία και όλα. Και όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος και του λέει το περιστατικό, οπ, σου λέει εδώ είμαστε. Και ήταν ο πρώτος που πίστεψε. Αεροπαγίτης, Ναι. Ήταν η αρχή για να μεταδοθεί η αλήθεια στο ελληνικό έθνος. Και
Θυμόσαστε όταν πήγανε κάποιοι Έλληνες να δούνε τον Χριστό εκεί στα Ιεροσόλυμα, ε? Τι τους είπε ο Χριστός? Ελίληθεν είναι δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έφτασε. Επειδή πήγαν οι Έλληνες. Και έτσι δεν έγινε. Από τους Έλληνες δεν διαδόθηκε όλη η Ορθοδοξία. Μετά τους Αποστόλους. Έχουμε τους περισσότερους μάρτυρες και ομολογητές. Αυτό το έθνος που το καταντήσαμε σαν τα μούτρα μας. Ναι. Αυτό το έθνος θα ξανακάνει όμως. Θα ξαναλάμψει. Εφόσον θα πάρει τη σκούπα ο Χριστός και θα καθαρίσει το αλώνι του. Από τους κατεργαραίους, από τους πολιτικούς μέχρι κάτω. Ναι. Θα το καθαρίσει το αλώνι του. Και θα ξαναλάμψει αυτό το έθνος. Ναι. Και θα την ξαναπάρουμε την πόλη που είναι δική μας. Και όχι μόνο. Είστε εκεί να κάνουμε ένα μοναστήρι στην πόλη μόνο. Ε? Είστε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε λοιπόν. Ετοιμαστείτε. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, για πες μας τι έχεις να μας πεις. Μας κάνανε διάφορα έτσι ερωτήματα ο κόσμος. Μαζέψαμε κάποια. Μάλιστα. Μας ρωτάνε, επειδή βλέπουμε αρκετούς νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και πολλούς νέους να θέλουν να ψαχτούν με τη μοναχική ζωή. Mm-hmm. Και μας ρωτάνε, πώς θα καταλάβουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, αν θέλει να παντρευτούμε ή αν θέλει να γίνουμε μοναχοί. Mm. Αυτή την ερώτηση την είχα κι εγώ πριν να αποφασίσω. Να μην το πάρω, ε. Λοιπόν, είναι, όντως είναι ένα δίλημα, αλλά όταν υπάρχει καλή προαίρεση, ο Θεός τον βοηθάει, τον φωτίζει για να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Θυμούμε, είχα βρει έναν ασκητή, κοσμικός ήμουν και ψαχνόμουν τότε, τον πατέρα Βίτη, ο οποίος ασκήτευε κάπου εδώ στο Σιδηρόκαστρο εκεί πάνω. Και πήγα με το πνευματικό μου μια μέρα, γνώρισα τον γέροντα εκεί και του είπα αυτό το δίλημα. Του λέω, γέροντα μου, του λέω, έχω δίλημα τώρα, να παντρευτώ ή να γίνω μοναχός. Αυτό που θυμάμαι πολύ καλά, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, ο μοναχισμός είναι σαν να θες να πηδήξεις σε έναν γκρεμό. Μόλις όμως κάνεις το βήμα εκεί για να πηδήξεις, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τίποτε. Άρα σου φαίνεται ότι είναι γκρεμός. Ακριβώς, σου φαίνεται ότι είναι γκρεμός. Ναι. Όταν όμως το αποφασίσεις, λέει, να πηδήξεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τίποτε. Πόσο δίκιο είχε και πόσο με βοήθησε. Δύο λέξεις μου είπε. Ναι, ναι. Και πόσα χρονών ήσασταν? Ήμουνα. Ήμουνα πάνω από 30. Ναι. Και ένα άλλο που με βοήθησε πολύ ήταν μια ομιλία του Παναγόπουλου. Είχε το γάμο και αγαμία. Μια ομιλία. Και έλεγε τα ποσοστά. Τι παίρνει ένας άγαμος, τι παίρνει ένας παντρεμένος. Ναι. Όπως το αναφέρει μια παραβολή στην Αγία Γραφή, αυτός το ερμήνευε. Ναι. Και πώς το ερμήνευσε? Λέει ότι 30% παίρνει αυτός που παντρεύεται, κάνει μια οικογένεια έτσι, χριστιανική, όσα παιδιά του δώσει ο Θεός, τα νουθετεί και παίρνει το 30% αυτός. Πάμε παρακάτω. Το 60% λέει παίρνει πάλι αυτοί που παντρεύονται, κάνουν όσα παιδιά δώσει ο Θεός, τα βοηθούν να πάνε στον παράδεισο, διότι ο γάμος είναι μέσον για τον παράδεισο. Και εφόσον, λέει, τακτοποιήσουν τα παιδιά τους και αποφασίσουν ο με να γίνει μοναχός ή δε να γίνει μοναχή σε ένα ανδρικό μοναστήρι και σε ένα γυναικείο μοναστήρι, αυτοί, λέει, παίρνουν το 60%. Και το 100%, λέει, παίρνει αυτός που αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στο Θεό και ζει όπως το θέλει ο Θεός. Αυτός παίρνει το 100%. Και εγώ ήμουν πάντοτε πλεονέκτης. Ήμουνε και εμπορά και το είδα και εμπορικά.
Λέω, κάνεις που κάνεις τον κόπο. Κάνεις που κάνεις τα βάσανα εκεί. Γιατί να πάρεις το 30% ή το 60% και δεν πας κατευθείαν στην κορυφή, στο 100%. Και πήρα αυτή την απόφαση και αν ξαναγεννιόμουν πάλι μοναχός θα ήθελα να είμαι. Ναι, ναι. Διότι δύσκολος ο γάμος. Αλλά αβάσταχτος λέει ο γάμος. Και ο μοναχισμός βέβαια έχει τα δικά του, τις δικές του δυσκολίες. Όμως αν συγκρίνουμε τις δυσκολίες των μεν με το δεν, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Και το βλέπω και το ζω με ανθρώπους που έρχονται με οικογένειες, κατά τα άλλα είναι πολύ καλή ξέρω εγώ, αλλά τα βάσανα που περνάνε, χώρια που από τα 100 ζευγάρια τα, και δεν ξέρω πόσα είναι που χωρίζουν. Αυτό το φοβερό δηλαδή. Που σημαίνει ότι δεν περνάνε καλά. Είναι δύσκολη ο γάμος. Ενώ με το μοναχισμό δεν έχω ακούσει κανένα να φύγει από τον μοναχισμό. Γιατί θα μπορούσε να φύγει όποιος θέλει. Σπάνια φαινόμενο, ναι, πολύ σπάνια. Εξαίρεση θα λέγαμε και η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα, έτσι δεν λένε. Άρα θα έλεγα στους νέους, εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με το σαρκικό, αν μπορούν να κάνουν εγκράτεια, τα άλλα είναι πολύ εύκολα. Το μόνο δύσκολο είναι αυτό, το σαρκικό. Αλλά με τη χάρη του Θεού, αν θέλει ο άνθρωπος να νεκρώσει τα πάθη του, που και αυτό είναι ένα πάθος. Το γενετήσιο, ο Θεός το έδωσε για συγκεκριμένο σκοπό. Για παιδοποιία. Και όχι για ειδονή. Η ειδονή είναι το μπουρπάρ που παίρνει ο άνθρωπος για τη δουλειά που κάνει, που φέρνει έναν άνθρωπο στον κόσμο. Μπουρπάρ του δίνει ο Θεός. Έτσι. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Συνέχεια του ερωτήματος είναι τι να κάνει κάποιος αν ο ίδιος θέλει, ενήλικας τώρα μιλάμε, θέλει να γίνει μοναχός ή μοναχή, αλλά δεν θέλουν οι γονείς ή τα παιδιά του, αν είναι ακόμα μεγαλύτερο. Α, να σου πω και εμένα οι γονείς μου δεν θέλανε. Όταν πήγα να πάρω την ευλογία από τον πατέρα μου, γιατί η μητέρα μου είχε κοιμηθεί, του λέω, θα ήθελα την ευχή σου και θέλω να αφιερωθώ στον Κύριό μου και θέλω να γίνω μοναχός. Δεν σου δίνω, μου λέει. Λέω, γιατί. Έτσι μου λέει. Μα του λέω, εσένα σου χάρισε ο Θεός 10 παιδιά. 10. Είμαστε 10 αδέρφια. Εσύ να μην του χάρισεις ένα. Όχι, μου λέει. Να σας πω ότι δεν μετάνιωσα που δεν του έκανα υπακοή. Γιατί αν του έκανα υπακοή, θα με είχε χάσει και ο Θεός. Θα με είχε χάσει εκεί μέσα. Με τον τρόπο που ζούσα εκεί και που ζουν και όλοι οι νέοι, θα με είχε χάσει. Τώρα όμως το μνημονεύω βέβαια κάθε φορά εκεί. Και μπορώ να πω ότι ο μόνος που το μνημονεύω είμαι εγώ, γιατί τα άλλα μου τα αδέλφια είναι, είναι πολύ καλή βέβαια, πολύ καλή, πολύ καλύτερη από μένα. Μόνο η αδελφή μου η οποία είναι πρεσβυτέρα, και αυτή το μνημονεύει. Και τους γονείς μας, και τους δυο βέβαια, και τα αδέρφια μας που εκοιμήθησαν. Να ξέρανε οι γονείς τι χάνουνε που δεν θέλουνε να συμπεθεριάσουν με το Θεό, με το Χριστό. Γίνονται συμπέθεροι, έτσι δεν είναι. Άλλαξε γνώμη αργότερα ο πατέρας σας. Δεν το ρώτησα. Δεν ξαναείδετε. Δεν ξαναείδα. Ναι. Μάλιστα. Και θυμούμαι, δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή του. Ούτε κοινωνούσε. Γιατί οι άνθρωποι τότε, θυμάμαι, πηγαίνανε στην εκκλησία, ευλαβείς, ξέρω εγώ, αλλά από μυστήρια τίποτε. Ούτε εξομολόγηση, ούτε θεία κοινωνία. Το θυμάμαι έτσι, μικρούλης ήμουνα, πήγαινα κι εγώ στην εκκλησία, αλλά όπως πηγαίναμε έτσι φεύγαμε. Και του στείλα μια φορά έναν πνευματικό, εξομολογήθηκε
κοινώνησε και μετά από λίγες μέρες εκοιμήθη. Ο Θεός να τον αναπαύσει την ψυχή. Αυτό που δεν θέλει να γίνει μοναχός, μπορεί να έγινε αιτία και το μέσο να πάει στον παράδεισο. Εγώ το εύχομαι βέβαια όχι μόνο για αυτόν αλλά για όλους. Διότι η κόλαση είναι φοβερή. Ναι. Δεν αντέχεται η κόλαση. Δεν αντέχει. Παρακάτω. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για τις πολεμικές τέχνες, την αυτοάμυνα, τα αθλήματα τύπου μπάσκετ, ποδόσφαιρο, χορό, τα μουσικά όργανα και ποιες δραστηριότητες είναι ευλογημένες για τα παιδιά. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Από που θέλετε εσείς. Κοιτάξτε, ό,τι απομακρύνουν το παιδί από το Θεό, δεν είναι καλό πράγμα. Οι πολεμικές τέχνες το απομακρύνουν το παιδί. Γιατί? Γιατί βασίζεται στο εγώ του. Ενισχύει τον εγωισμό του. Και καλά, πολλοί κιόλας γονείς τα γράφουν για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του παιδιού. Το λέμε κιόλας. Ναι, αλλά κοινωνία έγινε αύριο. Εγώ κάνω τον αντίλογο. Εσένα ρώτησε. Θα μου την ξαναφέρεις. Κύριε Λέξη. Ναι, υπάρχουν όμως αθλήματα τα οποία βοηθούν. Γιατί δεν μπορεί το παιδί να είναι έτσι σε αδράνεια. Κάτι πρέπει να κάνει. Μπορεί να ασχοληθεί με την αγιογραφία. Να γίνει ένας καλός αγιογράφος. Μια καλή αγιογράφη. Να ασχοληθεί με τη βυζαντινή μουσική. Αν έχει καλή φωνή, αν έχει το τάλαντο της φωνής εκεί. Να ασχοληθεί με τη βυζαντινή μουσική. Ένα άλλο πολύ ωραίο αποδεκτικό επάγγελμα είναι να κάνετε ιεραποστολή. Έτσι. Και στην πατρίδα μας έχουμε ανάγκη από ιεραποστόλους, αλλά και στο εξωτερικό. Να δεις τι χαρά θα παίρνει και το παιδί. Διότι ό,τι κι αν κάνει, το κάνει για να χαίρεται, έτσι δεν είναι, από χαρά. Να γεμίσει το κενό αυτό. Μα το μόνο που μπορεί να γεμίσει το κενό του ανθρώπου είναι οι δραστηριότητες γύρω από την πίστη, από τον Χριστό, από τον Θεό μας. Ναι, να ψάξει. Αγιογραφία θέλει. Η ζωντανή μουσική θέλει, η αραποστολή θέλει, εκεί έχει πράγματα ο Θεός, εκεί, να δείτε, χαρές να δεις. Δεν είναι κακό, το μπάσκετ, καλό είναι. Ναι, το τρέξιμο ξέρω εγώ, Και εμείς στο σχολείο μας, οι δάσκαλοι μας, μας κάνανε γυμναστικές. Κάποιες φορές όταν μπαίναμε στη σειρά, εγώ ήμουν ο πιο κοντός και με είχε πάντοτε τελευταίο. Μόλις έλεγε όμως μετά βολή, πρώτος εγώ. Διαθέστηκα κι εγώ. Δόξα τω Θεώ. Ευλάβεις. Να κάνουμε προσευχή. Βάζουν το Θεό για να μην πέσουν έτσι στα πάθη, στις περιφάνειες. Λοιπόν, εσείς οι γονείς που θέλετε έτσι τα παιδιά σας να ασχολούνται με κάτι, με ένα άθλημα. Πριν απ' όλα όμως θα πρέπει να τα συνδέσετε με τον Χριστό. Πώς θα τα συνδέσετε? Όταν αυτά τα παιδιά εξομολογούνται, όταν εκκλησιάζονται, όταν κοινωνούν συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού, οποιοδήποτε άθλημα και να κάνουν θα τους βοηθήσει. Εν αντιθέσει, χωρίς την ένωσή μας με τον Χριστό, ό,τι και να κάνουνε θα βλαπτούνε. Γιατί σκεφτείτε ότι ένας αγώνας
των παιδιών έχει σαν στόχο τη νίκη. Ε? Αν δεν υπάρχει μέσα ο Χριστός, αυτό γίνεται, το ανεβάζει τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, την γενοδοξία. Ε? Και αν θέλετε, την κακία. Να τον κάνω εγώ θα τον. Ε? Ενώ με τον Χριστό, ό,τι και να είναι, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Στο τέλος θα αγκαλιάζονται και θα φιλιώνται. Αν υπάρχει ο Χριστός μέσα. Ε? Έτσι. Πες το. Μας έστειλε ένας κύριος μήνυμα, αυτός έχει στείλει αρκετές φορές και ήθελε να εκφράσει τη χαρά του. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Σε προηγούμενο email είχε γράψει έτσι, κάποια πάθη του και λίγα πράγματα από το ποιόν του και πήρε την απόφαση να εξομολογηθεί και να αρχίσει να μπαίνει σε ένα πρόγραμμα έτσι, πνευματικής ζωής. Δόξα τω Θεώ. Μας είπε ότι κοινώνησε τώρα το βράδυ της Αναστάσεως μετά από 32 χρόνια και ότι ο πνευματικός του έδωσε ευλογία και για να κοινωνήσει και αυτές εδώ τις μέρες έτσι, που είχαμε και τη ζωοδόχο πηγής και τα λοιπά. Ήθελε να, γιατί έστειλε το μήνυμα, το email, ήθελε να επιβεβαιώσει αυτό που λέτε, να αιτηθούμε στην Παναγία και ότι αυτή θα μας αναλάβει. Το είδε δηλαδή στην πράξη ότι αιτήθηκε με την ψυχή του στην Παναγία και είπε ότι τον ανέλαβε. Διότι λέει, αφού ανέλαβε εμένα και αναξίως κοινώνησα, φανταστείτε λέει τι θα συμβεί σε τόσους ανθρώπους που είναι καλύτεροι από εμένα. Και λέει ότι ήσασταν η αφορμή της αιτήσεώς του. Αυτά. Δεν ήμουν εγώ η αφορμή. Η Παναγία ήταν η αφορμή να του πείτε. Έτσι. Εγώ απλώς είμαι ένα μέσο σκουριασμένο μέσο. Αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί και σκουριασμένους, σαν και εμένα. Ναι, δόξα τω Θεώ. Η προαίρεσή του ήταν. Έτσι. Και ο Θεός όταν υπάρχει καλή προαίρεση επεμβαίνει, βοηθάει. Δεν λέει και την πρόθεση επαινεί ο Θεός. Όταν υπάρχει καλή πρόθεση, καλή προαίρεση, δίνει ευκαιρίες. Μαθάνε ομιλία αυτή, μαθάνε ένα διάβασμα, μαθάνε ένας γνωστός, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, προκειμένου να τον βοηθήσει. Εδώ έχουμε περιπτώσεις άπειρες. Και στην άλλη άκρη του κόσμου να είναι, μέσα στη ζούγκλα να είναι, όταν υπάρχει καλή προαίρεση, στέλνει ο Θεός. Ή άνθρωπο θα στείλει, ή άγγελο θα στείλει, ή ο ίδιος θα πάει εκεί, θα τον βαπτίσει, θα τον βοηθήσει και θα το σώσει. Έχουμε παραδείγματα. Μέρα του ταλέπορο στην Αφρική με έστειλε. Ταλέπορος, ναι. Εκεί στην Αφρική βαπτίζαμε, εκεί, μέσα στις καλύβες οι άνθρωποι, μέσα στα κλαδιά ήταν. Εκεί βγαίνανε από τα κλαδιά όπως βγαίνουν τα θηρία εκεί. Και εκείνα εκεί τα θηρία γινόντουσαν πολύ καλύτεροι και από εμάς. Τους δίναμε μια καραμελίτσα και μας φιλούσαν χέρια πόδια. Εμείς τίποτα, χάριστοι, τα έχουμε όλα και ουφ όλη μέρα. Και αυτοί με μια καραμελίτσα πηδάγανε σαν το κατσίκι που τρώει έτσι ένα χορταράκι και πηδάει από τη χαρά του. Έτσι πηδούσαν αυτοί. Με μια καραμελίτσα, ναι. Αλίμονό μας εμάς. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Πάμε σε ένα θέμα. Αυτό θα σας αρέσει λογικά πολύ. Δόξα τω Θεώ. Όλα μ' αρέσει. Λοιπόν, μας στέλνει μια κυρία και λέει, έχω μια αδερφή η οποία δεν σταματάει την κρίνια της. Εκκλησιαζόμαστε, προσευχόμαστε, κάνουμε πολλές προσπάθειες, αλλά εκείνη δεν σταματάει. Δεν μπορώ καθόλου να την ακούω και με αρρωσταίνει και εμένα. Τι να κάνω? Να κάνεις ό,τι κάνουμε με αυτή την κυρία. Δεν σταματάει από τα... Από την ώρα που ήρθες. Να της πείτε ότι αυτή θα είναι γέφυρα για τον παράδεισο για αυτήν, εάν κάνει υπομονή, κάνει προσευχή και να την αγαπάει όπως είναι και όχι να θέλει να την αλλάξει. Ο Θεός θα την αλλάξει όταν θα θελήσει και η ίδια. Έτσι. Όμως δεν την εμποδίζει καθόλου αυτήν να γιάσει κοντά σε αυτήν, στην αδερφή της. Αδερφή της. Ναι. Γέφυρα για τον παράδεισο είναι. Και όχι μόνο αυτή η περίπτωση, οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Εγώ ακούω πολλές φορές οι νύφοι με την πεθερά, δεν τα πάνε καλά. Δεν της λέω, μη χαλάς τη γέφυρα αυτή. Αυτή η πεθερά θα σε πάει στον παράδεισο.
με αυτέ τι ιδιορυθμίσει τη, με αυτή το, αυτό. Κάνε υπομονή εκεί. Αγάπησε την και θα σε πάει στην παράδεισο. Ο Θεός, βλέπετε, προκειμένου να μας σώσει, δίνει τα φάρμακα στον καθένα. Άρρωστοι είμαστε όλοι, δεν είμαστε άρρωστοι. Στον καθένα δίνει το ανάλογο φάρμακο προκειμένου να τον πάει στον παράδεισο. Διότι αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Τα φάρμακα πολλές φορές είναι πικρά, είναι, ναι, αλλά θεραπεύουνε. Αυτό είναι. Άρα να αγαπήσουμε τον άνθρωπο όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Κάνε προσευχή, ο Θεός να το φωτίσει. Πρώτα εσένα όμως, να σου δώσει υπομονή, να σου δώσει πραότητα, να σου δώσει αγάπη, να σου δώσει χαρά, ειρήνη, τι χρειάζεσαι. Και μετά προσευχή σου και αυτή, Θεέ μου, ελέησε την και αυτή την ψυχούλα. Ελέησε την, φώτισε την. Πανηγύρι θα γίνεται με την ίδια περίπτωση. Με την ίδια κατάσταση. Θα γίνεται πανηγύρι στην ψυχή της. Και θα την ευγνωμονεί, διότι θα γίνει και αιτία να πάει και στον παράδεισο. Δόξα τω Θεώ. Πάμε παρακάτω. Παραμένω σε αυτό που είπατε, να αγαπήσει τον άλλον όπως είναι. Γιατί λέει ότι δεν είναι απλά να αποδεχτούμε. Να αγαπήσει. Θέλει να αγαπήσει. Μα το λέει ο Κύριος μας. Δεν λέει να αγαπήσουμε ακόμα και τους εχθρούς μας, λέει. Όχι τους συγγενείς μας. Εξάλλου είναι και η πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Κύριό μας, βέβαια, με όλη μας την ψυχή, τη δύναμη, το είναι μας. Και αμέσως μετά βάζει και τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Παρομοίως, ίδια εντολή. Ποιος είναι πιο κοντά από τον αδελφό μας? Όλοι είναι βέβαια, αλλά όταν εμείς έχουμε καθήκον να αγαπήσουμε έναν άγνωστο εχθρό μας, πόσο παραπάνω να αγαπήσουμε τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον μας. Έτσι. Γι' αυτό ας ψάξει τον εαυτό του τι δεν πάει καλά και όχι στην αδελφή της. Έτσι. Και κατ' επέκταση καθένας από εμάς να δει, όταν μας πειράζει κάποιος άλλος, να δούμε τι γίνεται με εμάς. Κάτι δεν πάει καλά με εμάς, ε? Ξέρετε πώς μοιάζει ο άνθρωπος, να σας πω πώς μοιάζει ο άνθρωπος. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να έχει κουμπιά πάνω του και το κάθε κουμπί να είναι το ένα, είναι το εγωισμού, το άλλο της καινοδοξίας, το άλλο της φιλιδονίας, το άλλο της γαστριμαρίας, το άλλο του θυμού, της οργής. Κουμπιά. Και έρχεται κάποιος και σου πατάει το κουμπί του εγωισμού. Τοκ βγαίνει. Ποιος φταίει, αυτός που πάτησε το κουμπί ή εσύ που το έχεις το κουμπί εκεί? Έτσι λένε. Λοιπόν. Να τα εξαφανίσουμε τα κουμπιά σιγά σιγά. Να τα εξαφανίσουμε λοιπόν αυτά τα κουμπιά και κανένας τότε δεν θα μπορεί να μας ενοχλεί. Δόξα τω Θεώ. Αλήθεια, ξέρεις κανένα τέτοιο ή μήπως είσαι εσύ από αυτούς? Τότε πώς ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι χωρίς εγωισμό? Εγώ δεν συνάντησα κανένα. Μπορεί να πειράζει κάποιον που να μην το κάνει το εγωιστικό κομμάτι, πιο να το φτιάξει. Ποιο κομμάτι θα μπορούσε να είναι τότε? Ένα άλλο κουμπί θα είναι τότε. Της καινοδοξίας, της υπερηφανίας, κάτι άλλο κουμπί θα είναι. Δεν μπορεί. Γιατί από τη στιγμή που πειράζεσαι, σημαίνει ότι το πρόβλημα το έχεις εσύ. Αν δεν το είχες, δεν θα σε πείραζε. Βγάλ το κουμπί, πέταξε το εκεί και να δεις. Θα χαίρεσαι κιόλας. Όχι, μπορώ. Δεν θα λυπάσαι. Θα χαίρεσαι κιόλας. Θες να μας πεις κάτι εσύ, μικρούλα? Εσύ. Τίποτε. Άρε, βλέπετε. Έχουμε κάτι άλλο? Ναι. Άλλα δύο τελευταία. Δόξα τω Θεώ. Μας ρωτάνε να μας πείτε τι ισχύει με το θέμα της αποκατάστασης των πάντων, την οποία αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ναι, η αποκατάσταση των πάντων. Το αναφέρει και η γραφή μας ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε δεν θα υπάρχουν. Ο ουρανός, η γη, τα αστέρια, οι πλανήτες. Τα έχουμε μολύνει εμείς όλα αυτά. Και ο Θεός θα τα κάνει καινούρια. Καινούρια γη και καινούριο ουρανό. Πώς θα είναι τώρα, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Αλλά το αναφέρει αυτό. Δεν αναφέρει η γραφή μας, θα γίνει. Θα τα κάνει καινούρια ο Χριστός όλα. Αφήσαμε τίποτε αμόλυτο εμείς, τα μολύναμε όλα, τα μολύναμε. Οπότε θα γίνει ανακαίνιση
καινούριος ουρανός και καινούρια γη. Ευλόγησε. Επανεκκίνηση. Αλλιώς που λένε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό. Μα ότι, ότι όπου έχει βάλει το χέρι του άνθρωπος, τα έχει μολύνει. Ό,τι έχει μείνει έτσι από το Θεό, από το Δημιουργό, είναι τέλειο. Τέλειο. Ναι. Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ. Να αφήσουμε και ένα τελευταίο. Να είναι το τελευταίο, λοιπόν. Μας ρωτά να μας πείτε για τις ηθικές και πνευματικές υποχρεώσεις των συζύγων στο γάμο, καθώς πολλοί άνδρες, λέει, το ανήθικο το θεωρούν ηθικό. Εδώ μας το ξεκαθαρίζει η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός μας, είναι οι Άγιοι μας, είναι οι Απόστολοι. Τι είναι ηθικό και τι είναι ανήθικο. Λοιπόν, μελετάμε το Λόγο του Θεού, γνωρίζουμε τους νόμους και τις εντολές του Χριστού και ό,τι λέει ο Χριστός μας ότι είναι ανήθικο, είναι και για μας ανήθικο. Άσχετα και αν όλος ο κόσμος λέει το αντίθετο. Για μας εγγύηση είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας, οι Άγιοι μας. Πού το πρόβλημα. Θέλεις, Κύριε μου, θέλεις, Κυρία μου, να ζεις ηθικά όπως θέλει ο Χριστός και όχι όπως νομίζεις εσύ. Τότε θα ακολουθήσουμε τον νόμο του Θεού. Λέει ο νόμος του Θεού ότι το ανώμαλο είναι ανήθικο. Ανήθικο είναι και για μένα. Βρε ο άνδρας μου, η γυναίκα μου, τα αντίθετα. Για τη θάλασσα είναι αυτά που νομίζει και ο άνδρας σου και η γυναίκα σου, είναι για τη θάλασσα. Λέει ο Χριστός, ο Δημιουργός. Τέλειος είναι αυτός. Αυτό είναι και για μένα. Αυτό ισχύει και για μένα. Για ρωτά να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Και νομίζω τα βιβλία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, όταν αναφέρονται στο κομμάτι του ζευγαριού που παντρεύεται, βοηθάει πάρα πολύ σε κάποιον που έχει τέτοιες απορίες. Όπως βοήθησε και εμένα προσωπικά, δηλαδή. Για τον θέλοντα. Πάντοτε υπάρχουν και οι απαντήσεις και οι λύσεις. Για τον θέλοντα. Για τον μη θέλοντα, εκεί είναι τα πράγματα δύσκολα. Ού με πείσεις και αν με πείσεις, που λέει. Εγώ νομίζω, εγώ φαντάζομαι. Άμα ο άνθρωπος βάλει μπροστά το εγώ του, να καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνος πλέον. Διότι ο πατέρας του εγώ είναι ο διάβολος. Από εκεί δεν ξεκινάει. Μπορεί να έχει τίποτε καλό ο διάβολος. Γι' αυτό προσπαθήστε να αποφεύγετε αυτό το τρίγραμμο εγώ νομίζω. Όχι. Και εγώ ταλαιπωρός προσπαθώ να αποφεύγω αυτό το τρίγραμμο, διότι προσπαθώ να μην λέω δικά μου πράγματα. Ό,τι σας λέω το αντλώ από τον Κύριό μου, από την Εκκλησία μου, από τους Αγίους μου, από τους μάρτυρες μου. Από εκεί το αντλώ. Έτσι. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε τίποτα άλλο, κυρία Μαρία, προς το παρόν τελειώσαμε. Τα ιδιωτικά τα άλλα. Να σας αφήσω. Να, ρε, α, έχουμε και ιδιωτικά. Όλα αυτά ήταν... Ναι. Έχει κάποιος να συμπληρώσει κάτι... Να μου πεις ό,τι θέλεις. Τα κρέατα χαλάλ. Αν τα σταυρώσουμε και κάνουμε την προσοχή μας, μπορούμε να τα φάμε άφοβα ή όχι. Ακούσατε την ερώτηση. Δεν το καταλάβαμε. Το είπε έτσι για να μην το καταλάβετε. Ναι, υπάρχουν στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ, τρόφιμα με μία σφραγίδα που λέγεται χαλάλ. Πιστοποίηση είναι. Πιστοποίηση. Που αυτή προέρχεται από τους μουαμεθανούς, που κάνουν ειδική τελετή για να σφάξουν ένα ζώο. Το βασανίζουν δηλαδή εκεί και έχουν τη σφραγίδα τους. Καλά είναι να τα αποφεύγουμε. Καλά είναι να τα αποφεύγουμε. Σε χωριό ζούμε τέτοια τελετή. Για τον θέλοντα υπάρχουν τόσα άλλα. Δεν έχουμε εμείς οι χριστιανοί τις δικές μας τροφές. Κουτούλες.
τις σκοτούλες μας, τα κουνέλια μας, οτιδήποτε άλλο ξέρω εγώ. Γιατί τα είχα να πάμε σε κάτι άγνωστο, το οποίο δεν είναι πολύ άγνωστο. Και πόσο μάλλον θα γνωρίζεις ότι είναι έτσι, ακριβώς. Υπάρχει λόγο. Ακριβώς. Γίνεται τελετή ειδική από τους Μωαμεθανούς, προκειμένου να σφάξουν ένα ζώο. Τα διαβάζουνε γέροντα δηλαδή. Τα διαβάζουνε. Επικαλούνται δαιμόνια ευλογημένοι. Δαιμόνια επικαλούνται, διότι ο Θεός των Εθνών δαιμόνια στη δε λέει εκεί η γραφή μας. Άρα εφόσον δεν επικαλούνται τον αληθινό Θεό, δεν είναι ο άλλος. Ναι. Προσέξατε κάτι, το ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε για όλο τον κόσμο. Ποια είναι η απόδειξη? Και ότι ο Χριστός μας δεν ήταν μόνο άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Ποια είναι η απόδειξη? Πολλές αποδείξεις βέβαια. Η Ανάστασή Του και μόνο είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη. Όμως και όλοι... Και όλα, όλα ήταν. Αλλά τι ηρωνία, όλη η ανθρωπότητα, θα δείτε ότι αν τους ρωτήσετε τι χρονολογία έχουμε, λένε 2024. Όλη η ανθρωπότητα. Μα είναι βουδιστές, μα είναι άθιοι, μα είναι οτιδήποτε. Ε? Δεν λένε ότι έχουμε 2024. Από πού μετράνε, λένε. Εγώ ρώτησα έναν τέτοιο μουσουλμάνο που είχε έρθει μια μέρα εδώ. Του λέω από πού μετράς και άνοιξε το στόμα και με κοίταγε. Πηγαίνεις του Κυρίου. Μετράνε από αυτό που δεν τον πιστεύουνε. Από αυτό που αναστήθηκε. Από εκεί μετράνε. Ε? Και παρόλα αυτά τον απορρίπτονε. Ενώ στα χαρτιά τους τον δέχονται. Και με το στόμα τον δέχονται ότι ναι, έχουμε 2024. Υπάρχει καμιά φυλή στον κόσμο που να λέει όχι, έχουμε μια άλλη ημερομηνία? Τίποτε. Αυτός που χώρισε την ανθρωπότητα στα δύο. Το χρόνο το χώρισε στα δύο. Στο προ Χριστού και μετά Χριστού. Δεν μπορεί να είναι αυτός ένας άνθρωπος, ένας ανθρωπάκος, διότι πολλοί άνθρωποι περάσαν από αυτό το πλανήτη που ήταν και με στρατούς και δυνατοί και πλούσιοι και έξυπνοι αυτό. Τίποτα. Όπως ήρθαν έτσι φύγανε. Αυτός άφησε τη σφραγίδα του και μιλάει ότι δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά είναι και Θεός. Είναι θεάνθρωπος. Αυτός λοιπόν, ο οποίος γίνεται αιτία για τους θέλοντες να μπορούν να εκπληρώσουν τον προορισμό τους, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, να δεθούμε μαζί Του. Να ενωθούμε μαζί Του, λοιπόν. Ψυχή και σώμα. Και πώς ενωνόμαστε? Μας άφησε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να αφήσει ο Θεός στον άνθρωπο. Ποιο? Το σώμα Του και το αίμα Του. Δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο που θα μπορούσε να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Και ούτε ο άνθρωπος θα μπορούσε να πάρει τίποτε μεγαλύτερο από ό,τι παίρνει στη Θεία Κοινωνία. Τίποτε μεγαλύτερο δεν μπορούσε να πάρει από το Θεό. Και ούτε ο Θεός μπορούσε να δώσει τίποτε μεγαλύτερο στον άνθρωπο. Λοιπόν, θα μείνουμε έτσι απραγεί με ένα τέτοιο γεγονός, με μια τέτοια ευκαιρία που μας δίνει ο Χριστός μας, να ενωθούμε μαζί Του από εδώ όμως, από αυτή τη ζωή, για να είμαστε ενωμένοι στην αιώνια ζωή. Διότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Εξού και το Πάσχα. Τι σημαίνει Πάσχα? Το πέρασμα. Όχι από ένα ποταμάκι στο άλλο, όχι από μια οχθή στην άλλη. Από το θάνατο στη ζωή. Από την προσωρινότητα στην αιωνιότητα. Αυτό το πέρασμα μας έχει κάνει ο Χριστός μας. Αυτό που δεν θα μπορούσε να το κάνει ο άνθρωπος μόνος του με τίποτε. Όπως και δεν μπορούσε πριν την Ανάστασή Του. Τι λέτε? Θα αφήσουμε μια τέτοια ευκαιρία? Ευκαιρία είναι. Ποιος άλλος θα μπορούσε να μας δώσει αυτή την ευκαιρία? Και αυτό το δώρο το μεγάλο. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο ήταν ο θάνατός του. Και ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Και όχι μόνο. Νίκησε και την αμαρτία. Διότι η αμαρτία ήταν αυτή που έφερνε το θάνατο και που φέρνει το θάνατο στον άνθρωπο. Και το αφεντικό και του θανάτου
και τις αμαρτίες ο διάβολος, που τους νίκησε και τους τρεις. Και τώρα ο άνθρωπος νικάει και τους τρεις. Και το διάβολο μπορεί να νικήσει και το θάνατο και την αμαρτία. Πού είναι αυτό το σθένος να πάρουμε αυτή την ευκαιρία. Τώρα, όχι όμως αύριο. Και να αφήσουμε όλες αυτές τις άλλες τις σαβούρες που μας τις δίνουν εκεί. Και εμείς σαν τα ψάρια τα τρώμε εκεί. Ό,τι χειρότερο μας δίνουν. Τα πάθη, τις αδυναμίες, μας προσφέρουν εκεί. Με το διάβολο, το αφεντικό τους εκεί. Δήθεν την καλοπέραση, δήθεν την αμαρτία βέβαια. Ξέρετε, ο διάβολος λέει μας διαφημίζει την αμαρτία. Μας τη διαφημίζει και μας τη δείχνει ότι είναι ό,τι πιο ωραίο. Αλλά ποτέ δεν μας διαφημίζει την κόλαση. Το προσέξατε. Για την αμαρτία κάνει το πάντα. Πόσο ωραία μας τη δείχνει εκεί. Ακούσατε ποτέ να μας πει τίποτε για την κόλαση. Τίποτα. Εκεί μας τα κρύβει όλα. Έτσι. Τι λες ευλογημένη, τι σκέφτεσαι εκεί. Για πες μου. Πες το. τον ευλογημένο. Για κοίταξε, εδώ είμαστε 100. Και οι 100 να θέλανε κάτι δύο να μου μιλήσουν. Θα ήθελα μερικές μέρες. Διότι η δική σου ερώτηση, ο δικός σου προβληματισμός είναι για όλους τους άλλους. Σωστό, σωστό. Ναι, ναι. Διότι όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, ξέρετε. Τους ίδιους προβληματισμούς. Και αν θέλετε, τον ίδιο στόχο και σκοπό. Πώς μπορούμε να νικάμε το πειρασμό, να μικρύνουμε όλη την ώρα. Τα ακούσατε τι λέει η κυρία εδώ. Πώς μπορούμε να νικήσουμε το πειρασμό, να μικρύνουμε. Άμα είσαι ταπεινή και δεν μιλάς όπως μιλάς τώρα. Γιατί λέει ο Κύριος μας, στους ταπεινούς λέει δίνω τη χάρη. Όποιος είναι ταπεινός έχει χάρη. Άρα ένας ταπεινός δεν ασχολείται με τους άλλους, δεν τους κρίνει, δεν τους σχολιάζει και δίκιο να έχει ακόμη ο ταπεινός. Ενώ ο ένας υπερήφανος, περήφανος τι σημαίνει, να φαίνεται πάνω από τους άλλους. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και ξέρεις οι άλλοι πώς είναι και εγώ. Λοιπόν, η ταπείνωση είναι αυτό το όπλο που μας δίνει ο ίδιος ο Χριστός. Ζήτησε το ευλογημένο από το Θεό, Θεέ μου χάρισε μου πνεύμα ταπείνωση. Και βέβαια και εμείς πρέπει να στραπατσάρουμε το εγώ μας. Ξέρετε τι κάνανε οι Άγιοι. Αυτομεμψία. Μέμφωμε τον εαυτό μου. Κατηγορούσαν τον εαυτό τους. Όταν ερχόταν ένας λογισμός περηφανίας να σχολιάσουν κάτι για κάποιον άλλο, να κατηγορούσουν κάποιον, αμέσως γυρνούσαν στον εαυτό τους και λέγανε «Βρε ταλέπορε, δεν βλέπεις τα χάλια τα δικά σου, δεν βλέπεις το ένα σου, τα...» και έχουμε πολλά τέτοια για να δούμε. Και τον πατούσανε κάτω, σαν το χταπόδι. Και ερχόταν η χάρη του Θεού. Διότι στους ταπεινούς δίνει χάρη, λέει ο Θεός, ενώ στους υπερηφάνους, σαν και εμένα, τους αντιτάσσεται, δεν τους θέλει, λέει ο Θεός. Έτσι, γι' αυτό να φροντίσουμε και να το ζητήσουμε από το Θεό πνεύμα ταπείνωσης, αλλά και εμείς να στραπατσάρουμε το εγώ μας κάτω. Να βλέπουμε τα χάλια μας και τότε δεν θα έχουμε καμιά διάθεση να ασχολούμαστε με τα χάλια των άλλων. Υπάρχει κανένα χάλι που δεν το έχουμε? Δεν υπάρχει. Και ασχολούμαστε με τον άλλον. Ναι. Διότι μα είμαστε φοβεροί εμείς. Το αλουνού όσα και να δούμε, θα δούμε πόσα θα δούμε. 1, 2, 5, 10 το αλουνού. Μα γύρνα στον εαυτό σου άνθρωπε και θα δεις 110 βρωμιές. Έτσι δεν είναι? Για να κάνουμε μια αυτογνωσία να δείτε τι θα βρούμε εδώ μέσα. Εδώ 20 εκατοστά, 22 εκατοστά. Δαιμόνια ολόκληρα. Και ασχολούμαστε με τον άλλον που το είδαμε 5-10, ξέρω εγώ. Γέροντα, αν είναι στιγμή που έρχεται ο κακός ο λογισμός για άλλον, γυρίσουμε και πούμε ότι Θεέ μου ελέησέ τον και αυτόν και εμένα. Αυτό. Ναι. Φυσικά.
αυτό είναι πολύ καλύτερο. Αλλά πρώτα εμένα λες, γιατί εγώ έχω περισσότερα χάλια από αυτόν. Ναι. Και μετά λες και αυτό τον άνθρωπο. Να ρωτήσει. Είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ναι. Πώς μπορούμε, το θέμα της ταπείνωσης και το κατ' εικόνα και ομοίωση, πώς μπορούν να συνάδουν αυτά τα δύο? Δεν μπορεί να είμαστε τόσο χάλια όταν είμαστε σύμφωνα με το Θεό. Τελείωσες. Ναι. Ο Θεός μας δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά δεν είμαστε καθομοίωση. Μπορούμε να γίνουμε αν εμείς ακολουθήσουμε τον νόμο και τις εντολές του Χριστού. Δεν είμαστε καθομοίωση. Έχουμε όμως τις προϋποθέσεις να γίνουμε. Και γινόντουσαν και έχουν γίνει οι Άγιοι μας καθομοίωση. Εμείς είμαστε το αλουνού καθομοίωση. Ακριβώς. Μας δίνει τις προϋποθέσεις, τον τρόπο να του μοιάσουμε. Διότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να μοιάσει το δημιουργό του. Να γίνει κατά χάρη Θεός. Αυτός ο χωματένιος ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κατά χάρη Θεός. Αυτός είναι ο σκοπός, ο προορισμός. Αλλά εμείς έχουμε καμιά σχέση τώρα όπως είμαστε με αυτό? Οι Άγιοι όμως φτάσανε σε αυτό. Στην κατά χάρη Θεός. Ναι. Και εμείς να το βάλουμε σαν στόχο, να ζητήσουμε από τον Κύριό μας να μας αγιάσει και την ψυχή και το σώμα. Αλλά πώς θα μας αγιάσει αν εμείς δεν θέλουμε, και αυτό φαίνεται με τη ζωή μας. Ε? Δεν φαίνεται? Από τα χιλιόμετρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Πολλές φορές καθόμαστε με φίλους και ανθρώπους που έχουμε στη δουλειά μας και θέλουμε να μιλήσουμε για την πίστη μας, για τα πράγματα που θέλουμε να ακολουθήσουν κι αυτοί. Και συναντούμε κάποιες απαντήσεις και φυσικά κάποιες που δεν έχουν καμιά σχέση, ούτε εκείνοι και άθεοι. Μας φέρνουν σε αδιέξοδο συζήτηση, προβληματιζόμαστε, δυσκολευόμαστε, κάνουμε ερωτήματα που δεν ξέρουμε αν ευσταθούν και όλα αυτά που λένε, να τις αποφεύγουμε ή να μιλάμε για τον Χριστό προσπαθώντας κάποιοι να τυράσουμε στο κένα. Όχι, αδερφέ μου, με διάκριση. Λέει ο Κύριος μας, μη ρίχνετε, λέει, τους μαργαρίτες εμπροσθέν των χείρων. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και δεν θέλει ή είναι σε άλλη συχνότητα και γίνεται ζημιά, εκεί δεν μιλάς. Κάνεις προσευχή. Έτσι. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις που εκεί χρειάζεται και η ομολογία της πίστεως μας και να τον νουθετήσουμε τον άλλον. Νουθετώ σημαίνει του βάζω νου και το βοηθώ εφόσον θέλει όμως. Για τους θέλοντες είναι ο Χριστός, δεν είναι για τους μη θέλοντες. Έτσι δεν είναι? Άρα μας λείπει η διάκριση που είναι αρετή πασών των αρετών. Η Ελένη μας είναι εδώ. Είναι κρυμμένη και δεν τη βλέπω. Τι είναι βλεγημένη. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Το παλικάρι μας, το παλικάρι μας, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, αυτός έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ένας Άγιος. Ναι. Αν βοηθηθεί λίγο από τους γονείς τους ευλογημένους εδώ, μπορεί να γίνει Άγιος. Και όσο αξίζει ένας Άγιος, δεν αξίζει όλος ο πλανήτης, όλος ο κόσμος δεν αξίζει όσο ένας Άγιος. Άρα αυτό το στόχο πρέπει να τον βάλουμε όλοι μας. Γιατί το θέλει ο Θεός. Δεν λέει Άγιοι γίνεστε. Αληθώς Ανέστη. Πείτε το. Σε συνέχεια το αδερφό εκεί πέρα. Ναι, ναι. Όταν σε έναν άνθρωπο σου κάνει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση που σου κάνει για ένα συγκεκριμένο θέμα, το δίνεις εσύ να κάνεις. Όχι να μην σε αφήσεις και πάντα έχεις κάποια απάντηση. Αλλά στη συζήτηση πάνω, σου λέω ότι είμαι τεχνοκράτης και ότι θέλω αυτό που θα μπει να είναι χειροπιαστό. Και ότι είμαι πολύ συνομμένα με το Θεό που το κάνει αυτό το πράγμα, που το επιτρέπει. Η ερώτησή του ήταν γιατί ο Θεός επιτρέπει να κακοποιούνται παιδάκια. Γιατί το επιτρέπει αυτό το πράγμα και δεν το σταματάει εκείνη τη στιγμή. Τελειώσατε. Μάλιστα. Καταρχήν, όταν θέλουμε να απαντήσουμε, δεν πρέπει να απαντήσουμε τι νομίζω εγώ.
αλλά τι λέει ο Δημιουργός μου. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάντοτε ενήμεροι, μελετημένοι, να μελετάμε το προσπέκτους αυτό που έχει αφήσει ο Θεός στον άνθρωπο, που είναι η Αγία Γραφή, και το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο που είναι οι Άγιοι μας. Αν τους μελετούμε αυτούς, δεν υπάρχει ερώτηση αναπάντητη. Αν όμως δεν μελετάμε, δεν γνωρίζουμε την αλήθεια, καλύτερα να μην λέμε τίποτε. Διότι τα δικά μας τα νομίσματα είναι κάλπικα. Εγώ νομίζω ή εγώ φαντάζομαι. Ποτέ. Δεν βοηθάμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Τώρα, ως προς το ότι γιατί ο Θεός επιτρέπει. Αυτή την ερώτηση που ενδεχομένως να την κάνουμε κι εμείς. Την κάνουμε από άγνοια. Διότι αυτός που επιτρέπει αγαπάει πολύ περισσότερο από μας που δήθεν υπερασπιζόμαστε τα παιδάκια. Γιατί, ε? Διότι προγνωρίζει ο Θεός και είναι αγάπη ο Θεός και αφήνει ο Θεός. Πόσες φορές επιτρέπει να φεύγουν μικρά παιδιά και πάνε κατευθείαν στον παράδεισο. Και πού είναι το πρόβλημά σου, άνθρωπε? Το ότι εκεί που είναι ο προορισμός του ανθρώπου είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αν πάει μια ώρα γρηγορότερα, πού το πρόβλημά σου? Εγώ θα ήμουν πανευτυχής εάν ο Θεός με έπαιρνε μετά τη βάπτισή μου και ήμουνα στη Βασιλεία των Ουρανών ασφαλισμένος εκεί, παρά που μου έδωσε 70 τόσα χρόνια και κινδυνεύω να κολλαστώ. Αγάπη είναι αυτή, γιατί μ' άφησε? Βέβαια ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας, τη σέβεται. Αλλά προγνωρίζει ο Θεός για κάποιες περιπτώσεις και επιτρέπει να φεύγουν. Δεν τις προσδιορίζει, επιτρέπει. Επιτρέπει εσένα να το σκοτώσει εκείνον και το παιδί, να πάει στον παράδεισο και εσύ να μετανοήσεις για αυτό που έκανες, να πας και εσύ στον παράδεισο. Γιατί ας σου πιάνε το χέρι εκεί, δεν θα σου είναι ελεύθερος εσύ και θα λέγεις εσύ φταίς, Θεέ μου, γιατί δεν μ' άφησες να κάνω αυτό που θέλω μόνος μου και εσύ με καθοδηγούσες χωρίς τη δική μου θέληση. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Και οι άλλοι που κάνουν αυτά, αλλιώς πώς θα δώσει λόγο ο καθένας εάν δεν έχει την ελεύθερη βούληση και αν ο Θεός δεν το επιτρέπει? Ναι, εκεί που δεν επιτρέπει ο Θεός είναι το διάβολο. Δεν τον επιτρέψει. Το επιτρέπει τόσο που να βοηθάει χωρίς να θέλει. Αυτός είναι ο προπονητής μας, ξέρετε. Αν λείψει αυτός, δεν ξέρω αν μπορούμε να πηγαίνουμε στον παράδεισο εμείς. Είναι ο προπονητής μας που μας προπονεί για να πάμε στον παράδεισο. Είναι ένας ταλέπορος. Χωρίς να θέλει, στέλνει ανθρώπους στον παράδεισο. Στην προσπάθειά του να μας πάρει στην κόλαση, από μας εξαρτάται πού θα πάμε. Με τον ίδιο. Αν θέλουμε να πάμε μαζί του ή αν θα πάμε με τον Χριστό. Με τις δικές του προσπάθειες και πειρασμούς. Άρα είναι θέμα αυτεξουσίου δικού μας. Θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει. Αν τα παιδιά φεύγουν μικρά, πάνε κατευθείαν στο παράδεισο. Μην γίνουμε κρίτες. Ξέρετε τι σημαίνει να κρίνεις τον Θεό? Τι εσφορικός εγωισμός μπορεί να είναι αυτός? Φταίς εσύ, Θεέ, γιατί αυτό, αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Ένας Θεός που κάνει τον άνθρωπο από το μηδέν, από αγάπη τον κάνει. Από το μηδέν. Από πουθενά. Τον κάνει άνθρωπο, από αγάπη. Και κρίνεις εσύ τώρα αυτόν, ταλέπορε άνθρωπε, που είσαι γεμάτος πάθη και αδυναμίες. Και επειδή δεν ξέρεις και δεν μπορείς να χωρέσουν στο μυαλό σου, λες φταίει ο Θεός. Και τα βάζει με το Θεό άνθρωπος. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ έχει σκοτεινιάσει ο νους του ανθρώπου, που δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει που πάει. Γι' αυτό ας είμαστε ταπεινοί, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, τις εντολές του, τους βίους των Αγίων, πώς πορευθήκαν οι Άγιοι. Οι Άγιοι, ξέρετε, είναι εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το εφαρμόσανε με τη ζωή τους οι Άγιοι. Άρα
Οι πηξίδες για μας είναι οι Άγιοι. Το πρότυπό μας βέβαια είναι ο Χριστός μας και η ζωή μας πρέπει να είναι χριστοκεντρική. Ό,τι θες το θέλω Θεέ μου και γιατί το θες το θέλω. Αυτό. Ε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τι σκέφτεσαι κορούλα μου. Τι σκέφτεσαι. Σας ακούω. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εσύ ευλογημένη τι έχεις να πεις. Για πες. Εκεί το ξέρετε δεν είναι δικά μου. Δεν είναι δικά μου. Είναι της Παναγίας μου εδώ που αναξίωσε εδώ την υπερετώ. Ναι. Αυτή μου τα λέει και εγώ, ναι. Εγώ δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Παρόλο ότι η ησυχία μου αρέσει πάρα πολύ, προτιμώ να τη θυσιάσω για να μπορέσω με τη χάρη της να βοηθήσω κάποια καλή, καλοπροαίρετη ψυχή. Έτσι. Το συνηθίζω να λέω ότι δεν θέλω πελάτες εδώ. Γι' αυτό και κάποιες φορές ο λόγος μου είναι σκληρός. Δεν είναι δικός μου, ναι. Και κάποιοι θυμώνουνε κιόλας και τους δείχνω αμέσως την πύλη. Λέω, ανοιχτή είναι, δεν την έχω κλείσει. Δόξα τω Θεώ. Διότι κάνετε τόσο κόπο, έρχεστε, άλλοι έρχεστε από πολύ μακριά. Πώς δεν θα σας πω την αλήθεια. Και η αλήθεια κάποιες φορές πονάει. Πονάει. Αλίμον όμως, εάν δεν θα σας την πω, θα δώσω λόγο, είναι η μέρα κρίσεως. Και εμένα μου φτάνουν τα δικά μου. Μην πάρω κι άλλο λόγο. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Έχετε κάτι έτσι να πείτε. Σας κάλυψα δηλαδή, η χάρη του Θεού δηλαδή είναι αυτή που καλύπτει. Γι' αυτό και δεν έχετε να πείτε τίποτε. Αν όμως σας έλεγα δικές μου εξυπνάδες, τι εδώ θα γινόταν εδώ. Ξέρεις εγώ και ξέρεις το άλλο και ξεράδια δηλαδή. Αλλά επειδή δεν σας λέω δικά μου πράγματα και υπάρχει καλό έδαφος από ό,τι φαίνεται, η πνευματική βροχούλα που πέφτει εξαιτίας της Παναγίας δροσίζει. Ναι. Πείτε. Εάν δεν τα κάνετε σήμερα, δηλαδή, εάν δεν συνεχίζετε την παλιά ζωή, δηλαδή, με τα πάθη και τις αδυναμίες, θέλετε να πείτε. Ναι, το πίπτιν ανθρώπινο εστί, λένε οι Άγιοι, το εμένει σατανικό. Έπεσες. Ο Χριστός μας άφησε φάρμακα. Τι φάρμακο άφησε? Τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Ξανά έπεσες. Άφησε και ένα άλλο φάρμακο. Ζωογόνο. Το σώμα του και το αίμα του. Χρησιμοποίησέ τα και εκεί που έπεφτες 10 φορές θα αρχίσεις να πέφτεις λιγότερο. 9, 8, 5, 4, μέχρι να πέφτεις αραιά και πού. Έτσι. Ζήτησε το από την Παναγία. Να, έτσι μου λέει. Ό,τι ζητήσουνε μου λέει θα τους το δώσω αρκεί να είναι για τη σωτηρία της ψυχής τους. Έτσι μου λέει. Περάστε, προσκυνήστε την, ρωτήστε την, ζητήστε την και είμαι τόσο σίγουρος ότι θα σας δώσει όσο σίγουρος είμαι που σας βλέπω εδώ, έτσι τώρα εκεί. Αρκεί να είναι για το συμφέρον της ψυχής σας. Και ιδίως έχει εκεί ένα πανέρι να αφήσετε τα πάθη σας. Έχει ένα πανέρι με τα τσιγάρα εκεί. Όποιος θέλει να απαλλαγεί από αυτό το δαιμόνιο, αφήνει εκεί τα τσιγάρα του, ζητάει τη βοήθεια της Παναγίας και απαλλάσσεται. Και έχω εκατοντάδες περιπτώσεις τέτοιες. Η Παναγία δηλαδή, αυτή αναλαμβάνει. Ναι. Αλλά έχει και ένα άλλο πανέρι,
πιο δίπλα, που λέει αφήστε τα πάθη σας, τον εγωισμό σας, την κενοδοξία, τη φιλδονία, τη φιλαρεσκία, τη γαστριμαργία, τη φιλαργυρία. Αφήστε τα, λέει, εδώ, εγώ θα τα πάρω. Διότι η Παναγία δεν έχει ανάγκη ούτε από την ομορφιά σας, ούτε από τα λεφτά σας, ούτε από την εξυπνάδα σας. Θέλει τις βρωμιές μας θέλει να μας εκεί. Ναι. Και εμείς εκεί, λες και είναι συνάλλαγμα, τα κρατάμε μήπως και θα πάρουν αύξηση. Αφήστε τα λοιπόν, ευκαιρία είναι. Ναι. Εκεί. Ό,τι παραπανήσιο και βρώμικο υπάρχει, αφήστε το εκεί στην Παναγία. Το δέχετε, λέει, θα το κρατήσω. Και ζητήστε να σας απαλλάξει από τα πάθη και τις αδυναμίες. Και να σας χαρίσει αρετές, χαρά, πίστη, αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα. Τι λες, ευλογημένη, είσαι να το κάνουμε σήμερα όμως αυτό, όχι αύριο. Σήμερα. Δεν το είδα αυτό το πανέρι. Μέσα είναι. Μέσα είναι εκεί το πανέρι. Φωνάζει. Ευλόγησα. Είναι τόσο που να χωράει όλους. Ό,τι πάθη και αδυναμίες υπάρχουν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και αίτησε την μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και αίτησε την μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και αίτησε την μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Όλοι μαζί στον παράδεισο, να το ψάλουμε κιόλας έτσι. Να το ψάλουμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και έπεισε της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εύχομαι να βρεθούμε και στον παράδεισο όλοι μαζί. Μην λείψει κανένας, να σας πνίξει ο παράδεισος. Αμήν.